Γεια σου. Θέλω σήμερα να απευθυνθώ σε σένα που αγωνίζεσαι να χάσεις το λίπος σου και να σου πω δύο πράγματα που πρέπει να ξέρεις οπωσδήποτε πριν οποιαδήποτε προσπάθεια που θα κάνεις. Άκουσε με λίγο προσεκτικά σε αυτό και νόησέ το. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα εργοστάσιο, ένας οργανισμός στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι φυσικοί νόμοι και όλες οι επιστήμες. Οπότε και η διατροφολογία ή η προπονητική και οτιδήποτε έχει να ασχοληθεί, η ιατρική, οτιδήποτε έχει να ασχοληθεί με το ανθρώπινο σώμα, πρέπει να έχει γνώση όλων αυτών των επιστημών. Μέσα είναι μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, βιοχημεία, μηχανική, φυσιολογία. Έχει ένα όλες τις επιστήμες που υπάρχουν μέχρι σήμερα και κβαντική. Μέσα στην κβαντική έχουμε μικρό κόσμο. Άρα το ανθρώπινο σώμα, ενώ μπορεί να μένει και σταθερό σύμφωνα με την ευτόνια φυσική στις λειτουργίες του, υπάρχει και το αλαλούμ, θα λέγαμε, της κβαντικής φυσικής μέσα μας. Περιλαμβάνουμε τα πάντα. Όπως καταλαβαίνεις, το να πάρω μία διατροφή, να κάνω μία κατάσταση, μία μοδάτη, ξέρω εγώ, δίαιτα που βγήκε, να μην αρχίσω και ονομάζω. Λοιπόν, το να το κάνω, να το πάρω και να το προσαρμόσω πάνω μου, αν εσύ δεν το έχεις δει ακόμα πάνω σου, εγώ αυτή τη στιγμή λαμβάνω δεκάδες μηνύματα καταστροφής οργανισμών. Είμαι 10 χρόνια στα social, σκέψου τι μηνύματα λαμβάνω από όλη τη γη. Καταστροφής ανθρώπινων οργανισμών, πτώσεις μεταβολισμών, βοήθεια τι να κάνω. Όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις να κάνεις με τόσες πολλές επιστήμες, με τόσους πολλούς φυσικούς νόμους, σχεδόν απαράβατους, πόσους θα μπορέσεις να παραβιάσεις, θα λέγαμε, ή να ξεγελάσεις ή να χακάρεις. Αν δεν είσαι καλός hacker, δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορεί να σου βγει τυχαία, γιατί έχασε πάνω σε αυτό το είδος. Μα είμαστε τόσα δις, κάπου θα κάτσεις και καλά. Έλα όμως που, αν δεν είσαι από αυτό το είδος, μήπως και είσαι από το άλλο το είδος που μπλοκάρει εντελώς, τι θα γίνει. Γιατί να το ρισκάρεις. Θες να χάσεις πολλά κιλά, θες να χάσεις γρήγορα κιλά. Ή θες να χάσεις αργά κιλά. Θες να χάσεις βάρος, θες να χάσεις το λίπος, σε ενοχλεί. Οκ, δημιουργήθηκε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν σπουδάζουμε τσάμπα. Ιδάλλως όλοι θα μπορούσαμε να συνθέσουμε πετυχημένα με ένα απλό κοινό για όλους πρόγραμμα τη διατροφή μας. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Και πρέπει να το εμπεδώσεις αυτό. Και εσείς που μου έχετε στείλει τόσα μηνύματα τόσα χρόνια και ακούτε τώρα, λέτε ναι, ναι, σωστά, γιατί την πάθατε. Μην πάρουμε και άλλους λοιπόν στο λαιμό μας. Πρέπει να είσαι καλός hacker και για να είσαι καλός hacker θέλεις και πτυχιακή γνώση που πίστεψε μου είναι μόνο η βάση, τίποτα άλλο. Πρέπει να έχεις δεκαετίες εμπειρίας, να ακολουθήσεις νέες τάσεις της έρευνας, γιατί η τεχνολογία προοδεύει και μπαίνει όλο και πιο βαθιά μέσα μας και δημιουργούνται νέοι κανόνες, ανερώντας τους παλιούς κανόνες. Κάθε 3-4 μήνες έχουμε νέα πράγματα, δημοσιεύονται στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που πρέπει εμείς να είμαστε ενημερωμένοι. Και το κυριότερο, πρέπει να έχεις μύτη, πρέπει να έχεις αντίληψη. Μπορεί να έχεις γνώση, μπορεί να έχεις μια πείρα, αν δεν έχεις μύτη. Όλα αυτά λοιπόν είναι το πακέτο του hacker. Και αυτή τη στιγμή σε καλώ να χακάρουμε το λίπος σου. Να χακάρουμε το σώμα σου στο ως επιτοπλίστον, στο επιτοπλίστον, στο έπακρο όσο μπορούμε με την τεχνολογία του 2021 για να φύγει με ασφάλεια το λίπος. Γιατί πρόσεξε, η ασφάλεια είναι πρώτη. Η ασφάλεια είναι το παν. Η υγεία θωρακίζεται πρώτη.
και μετά όλα τα άλλα. Πρώτα η υγεία, η ενέργεια, η ευεξία, η ευδιαθεσία, ενώ συγχρόνως έρχεται το αδυνάτισμα. Αν κάτι λείπει από αυτό, θα επέλθει μπλοκάρισμα. Δεν έγινε καλό χακάρισμα. Εάν λοιπόν θες να χακάρεις καταπληκτικά τον οργανισμό σου και να διασπάσεις τους κώδικες αυτούς, έλα. Πάμε σε 35 χρόνια πείρα. Πάμε σε 4 πτυχία. Πάμε σε καλή μύτη, γιατί είναι η τάση τέτοια. Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος έχει την κλίση του, ας πούμε. Λοιπόν, σε καλό να χακάρουμε τον οργανισμό σου με ασφάλεια. Ακόμα και αν θες να χάσεις γρήγορα τα κιλά, όπως σου έχω πει, στα 10 κιλά το μήνα. Ακόμα και αν θες 16 κιλά στους 2 μήνες, μην το κάνεις μόνος σου. Κινδυνεύεις. Δεν είσαι hacker, δεν ξέρεις. Έλα να χακάρουμε μαζί τον οργανισμό σου. Στείλε μήνυμα τώρα στους συνδέσμους που έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Μη φοβάσαι, έλα να μιλήσουμε τηλεφωνικά, θες βιντεοκλήση, έτσι να τα λέμε, και τι θες, να πιούμε καφέ μαζί και να συζητήσουμε την περίπτωσή σου. Και αν δεις ότι δεν σε συμφέρει, σήκω και φύγε. Κανένας δεν σε κρατάει, δεν έχεις δεσμένα, θα σου πει τίποτα. Μόνο εγώ ένα πράγμα ζητάω από σένα. Προφύλαξε τον οργανισμό σου, σε παρακαλώ πολύ. Είναι ένας τομέας που έχω αφιερώσει τη ζωή μου, ο θωρακισμός της ανθρώπινης υγείας. Όλη μου η πτυχιακή εκεί. Και με πονάει. Γι' αυτό είχα ξεκινήσει πριν 10 χρόνια τα social media. Πάμε αν θες μαζί, για να γίνει πλήρης και ασφαλής η δουλειά. Φιλιά, σε περιμένω.